Το συνηθίζω γιατί θα σου πω πώς ξεκίνησε η εμπειρία μου αυτή και τελικά που κατέληξα σε μένα, τι μου πάει περισσότερο. Και δεν το λέω ηθικοπλαστικά καθόλου. Κοίταξε να δεις, εγώ είχα μία σχέση, εντάξει, πιο μικρή, που είχε κρατήσει ένα χρόνο. Ήμουνα πολύ ερωτευμένη, αλλά δεν έπαιρνα τις πάσες που ήθελα, να το πω έτσι λαϊκά. Ήσουν ερωτευμένη. Εγώ ήμουν ερωτευμένη, ήμουνα κατά πάνω. Που ήθελα δηλαδή να τον διαβάσω και σαν άνθρωπο, να ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί και στην ουσία τον κυνήγα και πολιορκούσα και τον χρόνο του και την ύπαρξή του. Εντάξει, το πρώτο καιρό όταν κατάλαβα ότι αυτό το πράγμα είναι λίγο κουραστικό γιατί η γυναίκα πρέπει να κρατιέται μια ταχύτητα πίσω, άρχισα να το μεθοδεύω με το μυαλό μου. Όμως εξακολουθούσε να μου αφήνει μέσα μου κενά, δηλαδή να μην έχει τις ίδιες ανάγκες με μένα, να μην με καλύπτει τόσο πολύ συναισθηματικά, να μην μου δείχνει, ξέρω εγώ, την τρυφερότητα και το ενδιαφέρον που θα ήθελα εγώ ή που είχα φανταστεί. Πρόσεξε, είναι και τι έχουμε φανταστεί και τι έχουμε. Και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα άρχισα να βλέπω τον εαυτό μου ότι είμαι ένα εξάρτημα. Δηλαδή, κάποιο χρονικό διάστημα, Μικελάνη. Των 6 μηνών. Μετά από τους 6 μήνες. Μετά από τους 6 μήνες είχε σιγουρευτεί βέβαια για τα συναισθήματά μου και για τη σταθερότητά μου και άρχισα να με αντιμετωπίζει σαν δεδομένη. Εκεί χρησιμοποιώ τη λέξη δεδομένη, ότι ναι, η Μαρία θα με πάρει την τάδε ώρα από τηλέφωνο, ναι, ό,τι της πω εγώ θα κάνει, θα περιμένει. Και άρχισα να νιώθω ότι είμαι η βαλίτσα που την παρκάρει και όποτε τη χρειαστεί την παίρνει. Και λέω, κάτσε. Εγώ δεν μπορώ να διεκδικήσω, δεν μπορώ να ζητήσω κάτι περισσότερο, δεν μπορώ να με ακούσει. Κάτι γίνεται εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Άφησα πάλι το χρόνο να λειτουργήσει. Εντάξει, ήμουν και άπειρη, δεν ήξερα τώρα πώς θα χειριστώ αυτές τις καταστάσεις. Έπαιρνα και συμβουλές από τις φίλες μου ότι η γυναίκα, όταν ενδιαφέρεται πολύ, πρέπει να κάνει ό,τι δεν θέλει και όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι αυτές οι τακτικές πάντα μου πηγαίνανε, γιατί εγώ ήμουν παρορμητική και ακολουθούσα τον δρόμο της καρδιάς. Και έλεγα, τώρα δεν μπορώ να προσποιηθώ, αφού θέλω πάρα πολύ να τον δω, ότι δεν θα πάρω τρεις μέρες τηλέφωνο. Τρελνόμουν. Κάποια στιγμή απίβδησα και λέω: εντάξει, μάλλον δεν κουμπώνουμε, μάλλον δεν ταιριάζουμε, κάτι δεν πάει καλά. Πριν μου πεις γιατί τον κεράτωσες, θέλω να μου πεις τα χαρακτηριστικά αυτού του άντρα που σε παραμελούσε. Γιατί είσαι μια αντικειμενικά ωραία γυναίκα. Εντάξει. Το πες με δυσκολία. Όχι, το αντικειμενικά ωραία γυναίκα, τα χαρακτηριστικά του άντρα που απιστούσε. Ήταν φοβερά εγωκεντρικός. Ήταν ωραίος. Ναι. Α, ήταν ωραίος. Όχι, ήταν πολύ ωραίος. Και είναι πολύ ωραίος, δηλαδή το παιδί είναι ζωντανό, μια χαρά. Όχι, είχε ανταγωνισμό μεγάλο, υπήρχε πολύ γυναικείος πληθυσμός γύρω του. Πολύς. Μάλιστα. Ναι. Και εντάξει, αυτό μου δημιουργούσε βέβαια και ζήλια και ανασφάλεια, εννοείται. Αλλά προσπαθούσα να το ελέγχω και έλεγα εντάξει, δεν πειράζει μωρέ, άμα είναι να συμβεί, θα συμβεί τώρα. Εγώ είχα ανάγκη να τον βλέπω, όχι για να ελέγχω τις κινήσεις του, γιατί ήθελα να είμαι μαζί του, απλό. Όχι για να ελέγχω αν θα του κολλήσει καμία. Όχι, απλά ήθελα να είμαι μαζί του. Ξέρω, πότε αποφασίζεις ότι εγώ αυτόν τον άντρα, αφού τον θέλω τόσο, μπορώ και να πιστήσω για να αποδείξω σε μένα τι. Κοίταξε, όσο ερωτευμένος να είναι και ένας άνθρωπος, όσο να λιώνει, κάποια στιγμή, όταν δεν υπάρχει ισορροπία και ίση δυναμική στα συναισθήματα με τον άλλον, κουράζεσαι. Κουράζεσαι να είσαι σε δεύτερο πλάνο. Κάποια στιγμή, ας πούμε, είπα και την εξής ατάκα, κοίταξε να δεις, αγόρι μου γλυκό, αφού ξέρεις, πείσμωσα μέσα μου και βρήκα τη δύναμη, γιατί όταν είσαι πολύ ερωτευμένος δεν έχεις τόσο δύναμη. Μετά άρχισε αυτό το πράγμα να καταλαγιάζει και να έχω περισσότερη δύναμη για αυτό που δεις και του λέω, κοίτα να δεις, εγώ δεν πάω κομπάρσω στη δουλειά μου. Δεν θα έρθω κομπάρσω στη δικιά σου τη ζωή. Ή θα έρθεις να κάνουμε κάτι και να τα βρούμε, ή δεν ξέρω τι θα συμβεί. Δεν το άκουσε, δεν τον ενδιαφέρει, ήταν πολύ εγωκεντρικός και σίγουρος και λέω, εντάξει, μάλλον πρέπει να δοκιμάσω κάτι άλλο. Και άρχισα να προκαλώ την τύχη μου. Πώς την προκάλεσες την τύχη σου? Τίποτα, εντάξει, δεχόμουν ρε παιδί μου κι εγώ απειλές. Αλλά όταν θέλεις κάποιον, τον διεκδικείς. Αλλά δεν ήσουν ευάλωτη σαν τον Νίκο. Δεν ήμουν ευάλωτη, όχι.